εξώφυλλα, κυρίως στον αγγλικό τύπο. Γιατί? Γιατί? Γιατί είναι. Κοιτάξτε. Δεν τα θέλω τα μικρόψυχα, ειδικά στη μνήμη. Είναι η Αγγλία όμως. Δεν... Να σου πω κάτι. Τουλάχιστον άσαμε να συνδεθώ με την Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, που είναι αυτή τη στιγμή στη Σουηδία και η οποία πήρε την τελευταία συνέντευξη του Μαραντόνα, να μας μιλήσει για αυτή την προσωπικότητα. Αλεξάνδρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νάντια. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τι όμορφη γυναίκα που είσαι, ρε παιδί μου. Καλησπέρα στην όμορφη Σουηδία. Εντάξει, γκρίζα και κρύα είναι εδώ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά όταν κάνα μια αποκλειστική συνέντευξη μόνο για την ΕΡΤ το 2005 με τον Μαραντόνα, και αυτός τώρα, αυτή η συγκλονιστική μορφή φεύγει. Αλλά εγώ θα ήθελα, καταπληκτικό το ρεπορτάζ που κάνατε και συμφωνώ με όλα πραγματικά και είναι τόσο συγκινητικό, απλά θέλω μόνο να υπενθυμίσω μία πτυχία ακόμη, ότι δεν ξεχνούσε ποτέ τη φτωχολογιά όλη αυτή από τα δύσκολα χρόνια από που ήταν, από τα περιθώρια, από τις λασπωμένες γειτονιές του Buenos Aires, και ήταν πάντα στο πλευρό των αδύναμων, των φτωχών. Ό,τι και να έκανε, πολύ περίπλοκη και δύσκολη προσωπικότητα, ό,τι όμως και να έκανε, δεν ξεχνούσε ποτέ τους Παλαιστίνιους, τους κατατετρεγμένους ανθρώπους, τους περιθωριοποιημένους, και πάντα όμως τα έβαζε με την εξουσία. Το οποίο αυτό βέβαια θέλει και δύναμη και κουράγιο ψυχής, έτσι. Οπότε νομίζω ότι τον θαυμάζανε πάρα πολλοί άνθρωποι και γι' αυτό. Καλοί ποδοσφαιριστές υπάρχουν αρκετοί, όχι πάρα πολλοί. Και θα δούμε ίσως ακόμη περισσότερους. Αλλά νομίζω μια προσωπικότητα που ήταν τόσο μυθική και με τα αρνητικά αλλά και με τα θετικά, που θυμίζει κάτι από Ίκαρο, με όλη αυτή τη δόξα που κάηκαν τα φτερά του τέλος πάντων και έπεσε στα τάρταρα. Όλο αυτό λοιπόν έγραψε παραμύθι και μας έμαθε ότι δεν χρειάζεται να είσαι Άγιος για να γίνεις Θεός. Εσύ, Αλεξάνδρα, πώς τον ένιωσες όταν τον συνάντησες? Όταν ήρθε στην Ελλάδα, θα θυμάστε αρκετοί ότι ήταν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Μόλις είχε κάνει εγχείρηση γαστρικό bypass. Ήταν σε πολύ σκληρή δίαιτα, ήταν γενικά άσχημα. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ που με έβαλε να παραγγείλω κάτι να φάει, λέει, κάτι λέει διαιτητικό. Ήθελε να φάει μια τεράστια τούρτα σοκολάτα μους. Και τι φέρανε λοιπόν, την τούρτα την έφαγε όλη μόνος του. Μάλιστα. Τις υπερβολές. Αυτό δεν θα ξεχάσω. Αλλά ήταν πολύ χαρούμενος όμως που ήταν στην Ελλάδα. Μου έλεγε ότι ένιωθε πολύ άνετα και σαν στο σπίτι του, του θύμιζε την Νάπολη. Και σε γενικές γραμμές με πολύ μεγάλο θαυμασμό μιλούσε για τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας, ακόμη και το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως και πολλοί άλλοι βέβαια. Οπότε θυμάμαι. Από τη συνέντευξη που κάνατε μαζί, τι σας έχει μείνει από τα λόγια που σας είπε? Μου έμεινε ότι ξεκινήσαμε τη συνέντευξη, μου έμεινε ότι ο κάμεραμαν έκλαιγε. Μου έμεινε ότι ξεκινήσαμε τη συνέντευξη στα αγγλικά και μόνο που δεν τον πήρε ο ύπνος και βαριότανε φρικτά. Και όταν λοιπόν άρχισα να μιλάω ισπανικά για να σώσω την κατάσταση, τότε ξαφνικά ξύπνησε. Μου έμεινε ότι μιλούσε με τέτοια αγάπη και ευγνωμοσύνη στο Φιντέλ Κάστρο, που τον άφηνε να μπαινοβγαίνει στην Κούβα χωρίς διαβατήριο και που τον βοήθησε με την αποτοξίνωση και τον άφησε επίσης να είναι εκεί πέρα χωρίς να τον κυνηγάνε διάφοροι δημοσιογράφοι. Είναι πολλά πράγματα, αλλά κυρίως με την αγάπη που μιλούσε για τη μητέρα του, που την είχε τόσο ψηλά, που από ό,τι έχω καταλάβει, η μητέρα του τον έπεισε από την αρχή, από πολύ νωρίς από τη ζωή, ότι μπορούσε να κατακτήσει τα πάντα και ότι μπορούσε να γίνει ο καλύτερος του κόσμου. Και λέει, πάντα πρέπει να ακούμε τις μάνες μας. Αυτές ξέρουν. Πάρα πολύ σημαντικό μάθημα ζωής αυτό, για το όταν παίρνουμε επιβεβαίωση και αγάπη, ότι μπορούμε να φτάσουμε ψηλά. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αποδεσμεύουμε και εμείς θα δούμε λίγο από εκείνη την συνέντευξη που είχες κάνει τότε. Lo más importante es tener un camino con tus padres. Son los únicos que no te van a defraudar, son los únicos que no te van a engañar. ¿Tus padres qué hacen? ¿Viven tus padres? Sí, los dos. Sí. Ah, qué bueno. Sí, ¿no trabajan? No, no, no. Sí. Dejaron de trabajar hace mucho tiempo. Por eso te digo que ellos también tienen un buen pasar. Mis hijas tienen un buen pasar y yo no le vengo a robar la plata a nadie, todo lo contrario. Pero yo tengo mi dinero para mis padres y para mis hijas,
y no necesito de nadie. ¿Y ahora cómo vives? ¿Qué haces? Yo sé que tú juegas golf muy bien, sí. es una gran pasión. No muy bien, pero juego. ¿Pero juegas? Sí. Yo estoy terminando mi tratamiento en Cuba y después veo de trabajar, pero por ahora estoy bien. ¿Qué quieres cambiar en tu vida? Siendo un hombre íntegro, con las virtudes y con los defectos. Sí. O sea, no voy a echarle culpas ni voy a decir si vuelvo atrás, cosa que no se puede, voy a cambiar mi vida. ¿Y qué quieres decir a todos los jóvenes y las jóvenes que los ejemplos that watch you as a god of football? Los ejemplos son los padres. Ejemplo no es ni Maradona, ni Rivaldo, ni Ronaldo. Todos tenemos nuestras familias. Los ejemplos están en su casa. No le hagan caso a los periodistas cuando dicen el ejemplo es Maradona. No, mentira. Yo soy ejemplo a duras penas de Dalma y de Yanira. El ejemplo está en su casa. Los ídolos no existen. ¿Ok? Muchas gracias. Ok. Thank you so much. Gracias. Αφαίρετο ευρωπαϊκοί άνθρωποι που έχουν αυτή την αμεσότητα και την ειλικρίνεια. Και τι ωραία σκέψη αυτή να στην πει και ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Όχι, και με τι ειλικρίνεια μάλλον έχει αντιμετωπίσει και ίδιο τη ζωή του. Η τυχερή Αλεξάνδρα Πασχαλίδου που έχει αυτό το στιγμιότυπο δεν το συζητάμε τώρα. Είναι ανεκτήμητο. Απλά να σχολιάσω λίγο γιατί αναφέρθηκε πολύ στις κόρες του. Να πούμε ότι ο Μαραντόνα έχει αναγνωρίσει ως τώρα, είχε αναγνωρίσει 8 παιδιά. Ναι, υπάρχουν, φημολογείται ότι υπάρχουν άλλα 3 που είχαν ζητήσει να αναγνωριστούν, δεν είχε γίνει. Πέρσι βεβαίως που είχε προκύψει ένα θέμα, είχε βγει μια ψεύτικη είδηση ότι ο Μαραντόνα είχε πεθάνει, τραγική ηρωνία. Είχε εσπεύσει ο ίδιος και είχε πει ότι μην περιμένω τα παιδιά μου να πάρουν τίποτα από μένα, θα τα δωρήσω όλα, θα τα δώσω όλα. Σε φτωχούς, ανθρώπους που χρειάζονται, που έχουν ανάγκη κτλ. Λαμπρό! Ναι. Για λίγο εγώ τώρα θα σε προδώσω, θα ξανασχοληθούμε με σένα σε λίγο. Αλλά θέλω να μιλήσουμε για τη βραδιά του ερευνητή που κάνει το Εθνικό Μετσό.